Στο στούντιο για την συζήτησή μας ο γραμματέας του κινήματος αλλαγής, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, με αφορμή και την διήμερη περιοδιακή επίσκεψη στην Κρήτη, τη πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, κυρίες Γεννηματά. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Από την Κρήτη, είπε νωρίς σήμερα το πρωί το κοινωνικό συμβόλαιο του κινήματος αλλαγής, η κυρία Γεννηματά, που πρακτικά αυτό τι μπορεί να σημαίνει, κύριε Χριστοδουλάκη. Καταρχάς, βρισκόμαστε από σήμερα λοιπόν στην Κρήτη. Είχαμε την ευκαιρία από το πρωί να επισκεφτούμε το Λασίθι και τον Άγιο Νικόλα, όπου η ΦΟΦ Γεννηματά, η πρόεδρος μας, συνάντησε διάφορους, όλους ουσιαστικά τους φορείς του νομού, τους παραγωγικούς φορείς, από το εμπελητήριο μέχρι εκπροσώπους των εργαζομένων, του τουρισμού και όλους τους φορείς που πλήττονται από τον κορονοϊό. Κυρίως για να μπορέσουμε να ακούσουμε και εμείς διαζώσεις. Τα προβλήματα και να τα διαπιστώσουμε, αν θέλετε, και σε μια βόλτα που κάναμε και στην πόλη, είναι αδύνατον πόλεις που ουσιαστικά επαφείται σε ένα τεράστιο βαθμό στον τουρισμό, που συνθέτει έτσι έως το 20% του ΑΕΠ της χώρας μας πανελλαδικά, πόσο μάλλον εδώ στην Κρήτη και στους 4 νομούς. Να διαπιστώσουμε δυστυχώς μια πολύ στενάχωρη εικόνα άδειων μαγαζιών, χωρίς καθόλου κόσμο, που ουσιαστικά υπολογίζεται ότι στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσει η προσέλευση των τουριστών στο 1/3 των περσινών δεδομένων. Καταλαβαίνετε για τι κατάσταση μιλάμε. Και με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, αφού ακούσαμε λοιπόν όλα τα προβλήματα και από τους τοπικούς φορείς, παρουσιάσαμε και εμείς το δικό μας πρόγραμμα, το ενδιάμεσο πρόγραμμα που είχαμε παρουσιάσει από τα μέσα Μαΐου, για το πώς θεωρούμε ότι πρέπει αυτό το ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο για να περάσουμε στην οριστική ανασυγκρότηση της χώρας μετά την πολύ κρίσιμη πολιτική συγκυρία και οικονομική συγκυρία που διανύσαμε, πώς μπορεί να σταθεί και η οικονομία στα πόδια της, αλλά φυσικά και η κοινωνία να σταθεί ξανά όρθια μετά από μια πολύ δύσκολη φάση που πέρασε. Θα είναι εύκολο να σταθεί η οικονομία στα πόδια της, κύριε Χριστοδουλάκη, αν δεν έρθει ένα επόμενο μνημόνιο? Πριν από εσάς, στο ίδιο τραπέζι καθόταν ο γραμματέας του Μέρα 25, κ. Βαρουφάκης, είπε ότι ένα μνημόνιο είναι πρώτον πυλών για τη χώρα μας. Εσείς τι θεωρείτε? Καταρχάς, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, έτσι κι αλλιώς η κατάσταση στην οικονομία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν προβλέψεις για πάρα πολύ υψηλή ύφεση. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε απόλυτα υπόψη. Και το λέω αυτό ακριβώς γιατί φάνηκε ότι ενώ στο υγειονομικό σκέλος της κρίσης, με βάση και την τεκμηρίωση της Επιστημονικής Επιτροπής, η χώρα μας κατάφερε να περιορίσει τις επιπτώσεις και τις απώλειες ανθρώπινες ζωές, που είναι το μείζον προφανώς, φαίνεται ότι στο επόμενο στάδιο, που αφορά το σκέλος το οικονομικό και το κοινωνικό, δυστυχώς το σχέδιο της κυβέρνησης είναι το βλέποντας και κάνοντας. Αν έχουμε και το χρόνο στην πορεία, μπορούμε να το συζητήσουμε και λίγο αναλυτικότερα, αλλά θέλω να έρθω σε αυτό που με ρωτήσατε, το οποίο προφανώς αφορά το εξής. Πρέπει να καταλάβει επιτέλους η Ευρώπη, γιατί το ζήτημα δεν είναι εθνικό, αφορά όλο τον κόσμο και φυσικά και την Ευρώπη, ότι αν πλέον δεν υπάρχει ενιαία, συντεταγμένη, συλλογική απάντηση στην κρίση του κορονοϊού, τότε όλοι θα έχουμε πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Σημαίνει ότι όπως και εμείς από την πρώτη στιγμή της δημοσιονομικής κρίσης, αν θυμάστε πριν από 10 περίπου χρόνια, είχαμε βάλει το ζήτημα του ευρωομολόγου, δηλαδή ένα τρόπο άμεσης ή έμεσης ουσιαστικά αμοιβιοποίησης του χρέους, αυτό πρέπει να γίνει και σήμερα με την εξής λογική. Να φύγουμε από το μοντέλο δανεισμού και να περάσουμε στο μοντέλο των μεταβιβάσεων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η αντίδραση σε ένα βαθμό, αν όχι καθολικά, θα είναι συλλογική και η Ευρώπη θα αναλάβει συνολικά το βάρος διαχείρισης κρίσης. Δυστυχώς όμως είδαμε και τις τελευταίες ημέρες ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες εξακολουθούν να μην το αντιλαμβάνονται αυτό, και δυστυχώς θέλω να προσθέσω ότι και η πίεση από την πλευρά της Ελλάδας θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρότερη, δίπλα στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία που σήκωσαν ένα βάρος αυτό, να προσθεθεί και η χώρα μας, ακριβώς γιατί δεν πάει άλλο. Άρα λέτε ότι αυτό το θρίλερ τώρα που παρακολουθούμε είναι σε εξέλιξη, με σκληρές διαπραγματεύσεις, με την τέταρτη ημέρα συνέχεια της συζήτησης. Πληροφορίες λένε ότι ο Σονούπο ξεκινάει εκ νέου αυτή η συνεδρίαση. Η Γερμανίδα Καγκελάριος δηλώνει αισιόδοξο ότι ενδεχομένως να βρεθεί φως στο τούνελ μετά και από τις συνεχόμενες αρνήσεις των Βορείων για τα ποσά τα οποία αρχικώς είχαν ανακοινωθεί. Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο σκληρή στη διαπραγμάτευσή της. Ξεκάθαρα. Και να δημιουργήσει και ένα συνολικό μέτωπο με χώρες αντίστοιχων εντός αγωγικών συμφερόντων. Θέλω να πω το εξής πάρα πολύ απλό, ότι αν δεν καταλήξει το Συμβούλιο των Ηγετών της Ευρώπης σε μία απόφαση, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Και για μας, και το βάλαμε από την πρώτη στιγμή, το είπα και πριν και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι μείζονος σημασίας όποιο πακέτο έρθει και προς τη χώρα μας, αλλά συνολικά και κατανεμηθεί ευρωπαϊκά, να έχει όσο το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό μεταβιβάσεων και όσο μικρότερο δανεισμού. Γιατί δανεισμός, καλός ή κακός, για να μην κορυδευόμαστε, σημαίνει ότι η χώρα η ίδια έχει την υποχρέωση της αποπληρωμής του μέρους που αντιστοιχεί στο δάνειο και άρα προφανώς έχει και ένα πακέτο δυναϊκής σύμβασης. Το τι όρους θα περιλαμβάνει αυτή η δανειακή σύμβαση, προφανώς φαντάζομαι θα το δούμε, αλλά είναι κάτι που τουλάχιστον πρέπει να αποφευθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ξαναλέω,
η κρίση του κορονοϊού και όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι πρωτοφανής μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι ή έχει την ευκαιρία να προχωρήσει συντεταγμένα ή σιγά σιγά θα αρχίσει να αποδομείται και ίσως μετά, αν θέλετε, για να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, όταν το μόνο που σε ενώνει είναι μια δεσμευτική νομισματική πολιτική που δεν σου δίνει δυνατότητα να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σου έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς μια οικονομική πολιτική και χωρίς ένα μοντέλο πολιτικής ενοποίησης και ολοκλήρωσης, καλώς ή κακώς αυτό πλέον είναι βαρύδι και όχι προνόμιο. Εμείς λοιπόν, για όσο πολιτικό χώρο που βάζουμε κατεξοχήν την ανάγκη τη ευρωπαϊκή προοπτική και τη χώρα μα, αλλά σε ένα μοντέλο πολιτικά ενοποιημένη ένωση, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη επιτέλου η Ευρώπη συνολικά, στο σύνολό τη, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί? Γιατί οι ευρωσκεπτικιστικέ φωνέ, για παράδειγμα, που είδαμε στη Βρετανία με την απόσπασή τη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και σε πάρα πολλέ άλλε χώρε. Και ανοίγει δρόμου. Είναι λοιπόν η τελευταία ευκαιρία. Ή θα το δούμε ω ευκαιρία, ή δυστυχώ θα αποδεχτούμε ότι πλέον η Ένωση δεν έχει άλλο μέλλον. Ναι. Δεν μένει παρά να δούμε πού θα καταλήξει και αυτή η τέταρτη μέρα, παρόλο που οι πιο απεσιόδοξοι λένε ότι δεν θα δούμε και καμιά σοβαρή αλλαγή ως προς το περιεχόμενο των συζητήσεων που είδαμε τις προηγούμενες τρεις. Τώρα, στο εσωτερικό της χώρας είναι μια ημέρα με βαριά επικαιρότητα και το λέω αυτό μετά και από τις αποκαλύψεις και τα ηχητικά ντοκουμέντα που δείχνουν τι ακριβώς έγινε με τις ευθύνες στο μάτι. Είχαμε νωρίς σήμερα το μεσημέρι και την εισαγγελική παρέμβαση. Είναι διάλογοι οι οποίοι, κύριε Χριστοδουλάκη... Είναι σοκαριστικοί, για να σας προλάβω. Ναι. Είναι σοκαριστικοί. Και προσωπικά εγώ και ως άνθρωπος, όχι μόνο με την ενασχόλησή μου με τα κοινά, αλλά και ως άνθρωπος, δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι όταν έχουμε περισσότερους από 100 νεκρούς, φταίνε τα πεύκα και η δόμηση. Πιθανόν θα συνεισφέρουν τα πεύκα και η δόμηση, αλλά τι να κάνουμε, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι ψυχές πρέπει να δικαιωθούν. Και το λέω αυτό γιατί όλοι μας πρέπει να αναλαμβάνουμε και το μερίδιο της ευθύνης του λόγου που εκφέρουμε, ειδικά όταν αυτόν τον εκφέρουμε δημόσια. Ένα. Δύο. Έρχομαι λοιπόν στο τι αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή χθες. Στέκομαι σε δύο σημεία. Το ένα είναι το εξής τραγικό. Μια ξεκάθαρη προσπάθεια που έρχεται και από ψηλά, από το τότε Υπουργείο, όπως αναφέρει ο αρχηγός της πυροσβεστικής, συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών της τραγωδίας στο μάτι. Αυτό από μόνο του είναι βαθιά προκλητικό, είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο. Δυστυχώς δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Και το λέω αυτό γιατί θυμάστε πριν από δύο χρόνια, εκείνο το βράδυ της τραγωδίας, 12 η ώρα το βράδυ, όταν από τις 8 ξέραν ότι υπάρχουν νεκροί, στήσανε μια φιέστα με τις κάμερες ανοιχτές για να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι υπήρχε μια συνωμοσία που στήθηκε για να πλήξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δυστυχώς την επόμενη μέρα οδήγησε σε περισσότερους από 100 νεκρούς. Το ένα λοιπόν αυτό είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους τι έχει γίνει και να απονεμηθούν οριστικά, σοβαρά, με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη ευθύνες. Έχουμε και ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, ναι, το οποίο το θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό, το οποίο προέκυψε από τις συνομιλίες. Το οποίο τι λέει? Λέει ότι και σε άλλες περιπτώσεις εκτός από το μάτι, όπως για παράδειγμα η φωτιά στα Κύθυρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και στη Μάνη. Και στη Μάνη, εκεί που υπήρχαν ακριβώς εντός εργών κόντρες ή αντιπαραθέσεις στο πυροσβεστικό σώμα για να πλήξουν τον αρμόδιο διευθυντή, για παράδειγμα, που είχε την ευθύνη της συγκεκριμένης περιοχής, δεν σήκωναν την αέρια μέσα. Άρα, τι έπρεπε να ξέρει ο Έλληνας πολίτης, ότι για να μπορεί να μην καεί το σπίτι σου και η περιουσία σου, πρέπει να έχεις φροντίσει να έχεις διευθυντή που τα έχει καλά με την ηγεσία. Επίσης, απαραίτητο. Και αυτό προφανώς και δίνει και ένα βήμα εξυγίανσης ενός σώματος. Γιατί? Γιατί υπάρχουν οι πυροσβέστες που δίνουν τη ζωή τους, ρισκάρουν καθημερινά προς όφελος ημών της ελληνικής κοινωνίας και υπάρχουν και κάποιοι που στις πλάτες τους παίζουν παιχνίδια. Αυτά λοιπόν πρέπει να διερευνηθούν. Θέλω να προσθέσω όμως ότι αυτό δεν είναι μόνο του, προφανώς. Αυτό έχει σε συνέχεια και άλλων αποκαλύψεων που έχουν να κάνουν με το παρακράτος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον γκαμμένο που ο Τσίπρας το ήξερε από το 2016 και συγκυβερνούσε μαζί του μέχρι το 2019. Έχουν να κάνουν με το μαγαζί που ανέφερε ο κύριος Παπάς που έκανε business και outsourcing με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία αφήνει σοβαρό περιθώριο αντιπολίτευσης και μαχητικής όπου χρειάζεται στα εργασιακά, στη διαχείριση του τουρισμού, στη διαχείριση πραγματικής οικονομίας που δεν υπάρχει καθόλου ρευστότητα, δεν υπάρχουν καθόλου φοροελαφρύνσεις, όταν ο αγροτικός κλάδος έχει αφαιθεί στο σύνολό του, όταν οι άνεργοι έχουν προβλεφθεί με έρημνα μέχρι το Σεπτέμβριο μόνο και μετά τους παρατάμε. Ακόμα και στη διαχείριση του δημόσιου τομέα με τα 20 εκατομμύρια που διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία του ελληνικού λαού για να μοιράσει στα μέσα ενημέρωσης με το δικό της τρόπο, σοβαρό περιθώριο αντιπολίτευσης, δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει την αξιοπιστία και το ηθικό υπόβαθρο να μπορέσει να την κάνει. Αυτό λοιπόν το ρόλο θέλουμε να παίξουμε ως κίνημα αλλαγής. Μια προοδευτική απάντηση, πάντα τεκμηριωμένη, πάντα με ρεαλιστικές προτάσεις, εφαρμόσιμες, κοστολογημένες, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Να είμαστε χρήσιμοι, γιατί πρέπει ένας κόσμος, ο οποίος έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα σήμερα, να μπορεί να βρει διέξοδο να εκφραστεί προοδευτικά. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κάνουμε και κάνουμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα και από εδώ από την Κρήτη, που
Ξέρετε πάρα πολύ καλά και τις βαθιές ρίζες που έχει η Δημοκρατική Παράταξη. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική διαδρομή και κοινωνικές αναφορές. Να μπορέσουμε έναν κόσμο που, αν θέλετε, και με δική μας ευθύνη πολλές φορές να τον απογοητεύσαμε στο παρελθόν, να του στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ ξανά, ανανεωμένοι σε ιδέες, σε πολιτικό προσωπικό, σε αντιλήψεις, σε προτάσεις, σε θέσεις. Ακόμα και, αν θέλετε, και στα οραματικά στοιχεία που βάζουμε και για την επόμενη δεκαετία, πώς θέλουμε εμείς να σχεδιάσουμε ξανά τη χώρα μας από την αρχή, ένα κάλεσμα να συμπορευτούμε, γιατί υπάρχει ένα πολιτικό κενό που πρέπει να καλυφθεί και θέλουμε να το καλύψουμε. Υπάρχει όμως και ένας χώρος, ο περίφημος κεντρός, κύριε Χριστοδουλάκη, τον οποίο δείχνεται να φλερτάρεται και οι δύο παρατάξεις, και το κίνημα αλλαγής και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν ακόμα και αυτή την ώρα που συζητάμε στελέχη που δείχνουν ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν πεδίο συζήτηση. Το λέω αυτό. Διότι πριν από λίγες ημέρες εδώ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος, στην ουσία και ευθέως έκλεισε το μάτι στον κύριο Παπανδρέου, λέγοντας ότι θα ήταν ευχάριστο να βρεθεί κοντά στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό τι απαντάτε? Ας κλείνει ο κύριος Τσακαλώτος το μάτι. Ο κύριος Παπανδρέου το απάντησε μέσα στη Βουλή, που όσο και αν προσπαθούν να κρατάνε τα μισά κομμάτια και να αφήνουν τα άλλα μισά, οι απαντήσεις υπάρχουν και είναι καταγεγραμμένες. Ξέρετε, ο προοδευτικός χώρος, ο χώρος της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που θέλουμε να εκφράσουμε σήμερα, δεν εκφράζεται μόνο με τη ρητορική. Εκφράζεται και με τις πολιτικές επιλογές. Και όταν κυβέρνησε 4,5 χρόνια και έκανε ακριβώς τα αντίθετα, χέρι-χέρι με την ακροδεξιά του Καμένου, λυπάμαι, αλλά σήμερα δεν μπορείς να μιλάς για αυτόν τον προοδευτικό χώρο που θέλεις να εκφράσεις. Μιλάμε μάλιστα για ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, έχοντας χάσει τη διαχείριση εξουσίας, αναδεικνύει συνεχώς και τις ιδεολογικές του εσωτερικές αντιφάσεις και δεν ξέρει καν ούτε ποιος είναι, ούτε τι ρόλο θέλει να έχει στο πολιτικό σύστημα, ούτε ποιον θέλει να εκφράσει. Άρα εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει ζήτημα μεταγραφής του κυρίου Παπανδρέου στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ? Θεωρώ ανεμφουσίας να απαντήσω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα, για να είμαι όμως και ουσιαστικός και στην κουβέντα που κάνουμε. Όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά θέλω να επαναλάβω κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την κρίση με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πήρε την εξουσία με μια πολύ συγκεκριμένη ρητορική και απογοήτευσε έναν κόσμο. Αυτός ο κόσμος ο οποίος πίστεψε πραγματικά ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα μέσα από έναν άλλο δρόμο. Και ξαναλέω, και με δικά μας λάθη πολλές φορές. Γιατί πρέπει να θέλουμε να είμαστε καθαροί και να το λέμε και να μιλάμε ανοιχτά με την ελληνική κοινωνία, να την κοιτάμε στα μάτια, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί της. Όμως πλέον έχει έρθει η ώρα αυτοί που αντιλαμβάνονται ακόμα την ανάγκη να υπάρξουν προοδευτικές προτάσεις και προοδευτική αντιπρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχουν έναν πολιτικό χώρο μέσα τον οποίο θα εκφραστούν. Προσωπικά πιστεύω ότι μιλάμε ξανά για ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό. Οι επόμενοι 2-3 μήνες πιστεύω ότι μπορεί να είναι και τελείως διαφορετικοί από άποψη κοινωνικών συσχετισμών και πολιτικών συσχετισμών. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα δούμε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η επιμονή μας, η υπομονή μας, η συνεπής στάση, μια στάση πάντα με προτάσεις και αντιπροτάσεις, πάντα χρήσιμες για την ελληνική κοινωνία, ακόμα και όταν έχουν πολιτικό κόστος που θέλουμε να το πάρουμε, γιατί θέλουμε να δώσουμε τις μάχες στην πρώτη γραμμή. Αυτές πραγματικά μπορούν να εκφράσουν έναν κόσμο ο οποίος απογοητεύτηκε, αλλά ψάχνει ξανά διέξοδο. Οι επόμενοι 3 μήνες είναι δύσκολοι, λέτε, κύριε Χριστοδουλάκη, και ρευστοί. Εκλογές βλέπετε σε αυτό το διάστημα ή θεωρείτε ότι έχει απομακρυνθεί από το κάδρο της συζήτησης? Παρόλο που αυτή είναι μη πολιτική ερώτηση, θα σας απαντήσω και εγώ, θα κάνω την πρόβλεψή μου. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός που αποφασίζει μπορεί να έχει τα πάντα στο κεφάλι του. Όταν όμως έχεις πρόβλεψη ύφεσης ακόμα και 10% και όταν έχεις τον κορονοϊό ακόμα να είναι μια ανοιχτή απειλή, μόνο τυχοδιώκτες θα μπορούσαν να πάνε τη χώρα σε εκλογές. Άρα θέλω να πιστεύω ότι η χώρα δεν κυβερνάται από τυχοδιώκτες. Ελπίζω να μην απογοητευτώ, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά ο καθένας φυσικά κρίνεται και από τις επιλογές του, από τις αποφάσεις του και από τις πράξεις του. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χριστοδουλάκη. Βλέπετε να έχουμε ζητήματα με την Τουρκία το επόμενο διάστημα? Το λέω αυτό διότι προφανώς το ζήτημα με την Αγία Σοφιά έχει περάσει αυτή την ώρα στο περιθώριο της συζήτησης. Στην κουβέντα μπαίνει πολύ έντονα το τι μέλη γενέστε με τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας και βεβαίως και τι θα γίνει νοτιώς της Κρήτης. Ξέρετε, ήθιστε να λέμε ή να λέγαμε στο παρελθόν τουλάχιστον ότι δυστυχώς έχουμε απέναντί μας έναν πολύ απρόβλεπτο γείτονα. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε απέναντί μας ένα πάρα πολύ προβλέψιμο γείτονα, ο οποίος πλέον απόλυτα συντεταγμένα, οργανωμένα και συστηματικά ανοίγει όλο το εύρος των διεκδικήσεών του σε βάρος της χώρας μας. Το κάνει σε κάθε ευκαιρία, στον Εύρο, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Το έκανε με το ψευδομνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Το έκανε πιθανώς και σε ένα βαθμό με την Αγία Σοφία, παρόλο που προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι διμερές ζήτημα και δεν πρέπει να το θεωρούμε και διμερές ζήτημα, αλλά φαίνεται ότι ανοίγει έναν κύκλο διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον δικών της, ώστε πιθανώς κάποια στιγμή να μας σύρει σε μια διαπραγμάτευση με τους δικούς της όρους. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει εδώ οι πολιτικές δυνάμεις, επειδή τα εθνικά μας θέματα δεν χωράνε μικροκομματικές σκοπιμότητες, να συνεννοηθούν. Και να συνεννοηθούν όμως και μια θεσμική αποτύπωση. Αυτό ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Δυστυχώς με ευθύνη του Πρωθυπουργού κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα μέχρι σήμερα. Θέλω να το κάνω σαφές.
περιμένουμε να γίνει για να επαναδιατυπώσουμε την εθνική μας στρατηγική, να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το εσωτερικό μας ότι είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και προς το εξωτερικό μας ότι είμαστε αποφασισμένοι, όπως δεν διεκδικούμε τίποτα από κανέναν γειτονά μας, έτσι και να μην θέσουμε ούτε μισό χιλιοστό από την εθνική μας κυριαρχία υπό διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν, ψυχραιμία, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα όπου χρειάζεται, εμείς δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν να διαχειριστεί τα εθνικά μας θέματα.